Για πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην Ευρώπη και πού στοχεύει ο Μακρόν. Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά και γαλλικά ζητήματα, τον πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Συγγνώμη. Κύριε Σεφερτζή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Λιβαδάρη. Πώς ακούσατε και πώς είδατε αυτή την ομιλία Μακρόν και σε ποιο πλαίσιο γίνεται? Ποια είναι η μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη? Ήταν μια ομιλία ποταμός, διάρκειας σχεδόν 2 ώρων, 2 ώρων παρατέταρτο. Πραγματικά. Σε τόνους που μόνο ο πρόεδρος Μακρόν ξέρει να χρησιμοποιεί. Δραματικούς, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Με την οποία ουσιαστικά εγκαινίασε την προεκλογική εκστρατεία της παράταξής του εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Βάζοντας στα σκαριά, το πούμε έτσι, ένα νέο όραμα για την Ευρώπη, κατά μεγάλο βαθμό εμπνευσμένο από την Ευρώπη της αντιμετώπισης της πανδημίας. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι μίλησε για αμοιβαιοποίηση του χρέους, για κοινό δανεισμό, και για ένα σοκ επενδύσεων χωρίς το οποίο η Ευρώπη θα πεθάνει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μένει βεβαίως να δούμε τα αποτελέσματα, διότι βεβαίως είναι μια πολύ κακή στιγμή για τον Μακρόν. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πόση ισχύ έχει ο Μακρόν να μεταδώσει και να βρει συμμάχους σε αυτό το νέο του όραμα αυτή τη στιγμή? Πρώτον, δεν έχει χάσει πια τη λάμψη που είχε πριν από 7 χρόνια όταν ανέτειλε το άστρο του και τον οδήγησε στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι ότι έχει να κάνει πια με μια κοινωνία η οποία είναι αποθαρρυμένη και αποκαρδιωμένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μια μέρα πριν από την ομιλία του στο αμφιθέατρο της Σορβόνης είχαν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα ερευνών με τα οποία καταδεικνυόταν ότι υπάρχει πια μία Γαλλία, αφενός μεν πολυδιασπασμένη κοινωνικά και όχι μόνο πολιτικά, και αφετέρου σε μία δυσθυμία η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική, και είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τις μετρήσεις που έγιναν για την απήχηση της ομιλίας του στην Σορβόνη, τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν απογοητευτικά, δεδομένου ότι αυτή που τον άκουσαν, ακόμα μάλλον και αυτοί που τον άκουσαν, φάνηκε να μην πείθονται από τις προθέσεις του, δεδομένου ότι πια έχει χαρακτηριστεί ως ο πρόεδρος των πλουσίων που ελάχιστα ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και την ευημερία του λαού του. Κύριε Σεφερτζή, επειδή είπατε, μιλήσατε ουσιαστικά, είπατε ότι με αυτόν τον τρόπο εγκαινιάζει μια προεκλογική περίοδο, υπάρχει περίπτωση και μέσα από την αναφορά που έκανε ενδεχομένως με τα πυρηνικά, να ήθελε να στείλει και κάποιο μήνυμα στον Πούτιν ενδεχομένως για κάποιο λόγο? Κυρίως η γνώμη μου είναι ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στους ομολόγους του, τους Ευρωπαίους, δραματοποιώντας το διακύβευμα των εκλογών και μιλώντας για μια σχεδόν ετοιμοθάνατη Ευρώπη. Αυτούς κυρίως ήθελε να ευαισθητοποιήσει, προκειμένου να στήσουν ένα πιο ευήκον ους στις εκκλήσεις του για κοινή άμυνα, κοινή διαχείριση του χρέους, κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων της μετανάστευσης, της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και ούτω καθεξής. Δεν είναι τυχαίο ότι μίλησε για αυτό που είπα προηγουμένως, το σοκ των επενδύσεων. Σοκ επενδύσεων σημαίνει ότι κάποιος τις χρηματοδοτεί. Άρα κάλεσε τους ομολόγους του να βάλουν το χέρι στην τσέπη, υιοθετώντας μια πολιτική πολύ διαφορετική από αυτήν της φιλελεύθερης αντίληψης για την οικονομική ανάπτυξη που ακολουθούσε μέχρι τώρα η Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι, κύριε Σεφερτζή? Δευτερευόντως, για να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σας, νομίζω ότι δευτερευόντως απευθυνόταν στον πρόεδρο Πούτιν, δεδομένου κιόλας ότι αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι ο πιο, θα έλεγα, επιθετικός εχθρός του, διότι είναι ακριβώς αυτός που μετά την απογοήτευση που προκάλεσε η προσπάθειά του να βρει μια κοινή γλώσσα συνεννόησης με τον πρόεδρο Πούτιν, έχει μετατραπεί στον πιο φανατικό, να το πω έτσι απλά, εχθρό του.
Σε ό,τι αφορά το μήνυμα που είπατε προς τους ομολόγους του στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, αυτό το όραμα, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ακριβό, είναι πάρα πολύ ψηλού κόστους να χρηματοδοτηθεί, είτε η αμοιβαιοποίηση του χρέους, είτε ένα κοινό μοντέλο, κοινό σύστημα άμυνας για την Ευρώπη. Υπάρχουν ανοιχτά αυτιά για τις προτάσεις Μακρόν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Καταρχάς, στη Γερμανία, για παράδειγμα, θα συζητήσει ποτέ η Γερμανία αμοιβαιοποίηση χρέους? Σίγουρα όχι. Γι' αυτό νομίζω ότι περνάει, διέρχεται την δύση της πολιτικής του σταδιοδρομίας σε ένα σχεδόν καθεστώς απομόνωσης από τους ομολόγους του και κυρίως από αυτούς με τους οποίους κυρίως προσπαθούσε να διευθύνει μέχρι τώρα την Ευρώπη, δηλαδή τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί έχουν πολύ σοβαρά εσωτερικά οικονομικής φύσης προβλήματα και ελάχιστα είναι διατεθειμένοι να ακούσουν τα περί αμοιβαιοποίησης του χρέους ή περί χτισήματος μιας Ευρώπης υπερδύναμης, γιατί χρησιμοποίησε ουσιαστικά αυτό το νέο όρο Ευρώπη δύναμη, ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, που για να φτιαχτεί σημαίνει βεβαίως ότι γίνονται πολύ διαφορετικές πολιτικές ως προς το και την εσωτερική αλλά και την αμυντική πολιτική. Δεν ήταν τυχαία μάλιστα η έμφαση που έδωσε στην ανάγκη ανάπτυξης μιας αμυντικής βιομηχανίας πρωτοποριακού τύπου με καινοτομίες τεχνολογικές, οι οποίες όμως δεν είναι ακριβώς μεταξύ των προτεραιοτήτων που έχουν οι ηγέτες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών και κυρίως των Βόρειων. Άρα το άστρο του Μακρόν δει από τη μία πλευρά, λέτε. Από την άλλη έχουμε μια επέλαση δημοσκοπικά τουλάχιστον, αλλά και σε πολλές από τις τελευταίες εθνικές εκλογές, επέλαση της ακροδεξιάς. Άρα ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης η επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές? Πώς την βλέπετε σε αυτή την κρίσιμη φάση? Αυτός είναι ο μεγάλος άγνωστος και είναι το μεγάλο ερώτημα και σε πολύ μεγάλο βαθμό οι απαντήσεις που θα δοθούν σε αυτό το ερώτημα θα εξαρτηθούν από το ύψος της συμμετοχής των ψηφοφόρων στην αναμέτρωση της 9ης Ιουνίου. Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι η αποχή μάλλον θα σπάσει νέα ρεκόρ, τουλάχιστον στη Γαλλία, αλλά όχι μόνο. Ταυτόχρονα όμως, από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι γεννιόνται κατά πάσα πιθανότητα νέα πολιτικά φαινόμενα, όπως είναι για παράδειγμα αυτό του Γκαμπριέλ Γκλιξμάν, του επικεφαλής του Συνδυασμού των Σοσιαλιστών και του Δημόσιου Χώρου, που είναι το προσωπικό του κόμμα. Φαίνεται να κερδίζει ταχύτατα πόντου στις δημοσκοπήσεις ο Γκλιξμάν, κύριε Σέφερτ. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, εμφανίζει χαρακτηριστικά ενός νέου πολιτικού φαινομένου, το οποίο θα πρέπει να συνδυαστεί και με ένα είδος αναβίωσης της σύγκρουσης μεταξύ δεξιάς και αριστεράς που είχε ατονίσει τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρξει ακριβώς αυτή η απορρίθμιση του συστήματος των κομματικών ταυτίσεων. Φαίνεται ότι πάμε σε αναβίωση φαινομένων που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, να δούμε και τι θα γίνει λοιπόν στις ευρωεκλογές. Εξαιρετικά κρίσιμες όντως. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής σήμερα. Εγώ για τη φιλοξενία. Καλό Πάσχα να σας ευχηθούμε.